Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. «Πάσχα Ρωμαϊκό» είναι ο τίτλος μιας έκδοσης που περιλαμβάνει τα ωραιότερα πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με έναν πολύ όμορφο πρόλογο του Κώστα Γανωτή. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα πλούσιο ηχητικό δίσκο MP3 που περιλαμβάνει 8 ώρες αφήγησης, την οποία είχα τη χαρά να κάνω και την τιμή. Η αφήγηση λοιπόν συνοδεύεται όμορφα από την υπέροχη μουσική του Στέφανου του Δορμπαράκη. Είναι μια πολύ όμορφη έκδοση που μπορείτε να κάνετε δώρο σε όσους αγαπάτε, αλλά και στον εαυτό σας. «Πάσχα Ρωμαϊκό» από τις εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνο 5238 305 και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πηγαϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Καλώς μας ήρθατε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είμαστε όλοι εδώ μια παρέα για να σας κρατήσουμε συντροφιά και να πούμε θέματα τα οποία μας αφορούν, θέματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε και μάλιστα αυτά καθορίζουν και την πορεία μας μέσα στην ιστορία. Πολλά από τα θέματα μας αυτά είναι τέτοια. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνιο Μάρκου, συνεργάτη μας πλέον στην εκπομπή, ο οποίος θα μας μιλήσει για την Ρωσική Εκκλησία των Κατακομβών. Πριν όμως από αυτό, να ευχαριστήσουμε τον Άγγελο τον Παπά, ο οποίος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει για τη μουσική και να φτάσει όλο αυτό με τον καλύτερο τρόπο στο ραδιόφωνο σας. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου. Εσείς να τηλεφωνείτε στα 210-4118-602 και 640 για τα ερωτήματά σας και την αγάπη σας και τις ευχές σας. Και την 13η του αυτού μηνός λοιπόν, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, η οποία έφυγε το 2ο αιώνα. Μεταφράζουμε. Όποιος ξέρει βέβαια το βίο καταλαβαίνει καλύτερα το ποίημα που διαβάζεται στον όρθρο, το οποίο σας μεταφέρουμε. «Του θεριού το φοβερό δάγκωμα για την γλυκερία, στα αλήθεια πιο γλυκό και από το μέλι ήταν. Τη 13η του μήνα δάγκωσε και σκότωσε θεριό τη γλυκερία». Φίλοι μας, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνιο Μάρκου, θεολόγο, φιλόλογο, ερευνητή για τα θέματα της ρωσικής ιστορίας, της εκκλησιαστικής ρωσικής ιστορίας. Είχαμε κάνει και εκπομπές στις οποίες είχατε εκφράσει τον ενθουσιασμό σας για όλα όσα μάθαμε, γιατί ουσιαστικά ένα μάθημα ήταν αυτό, για την εκκλησία που πρότεινε ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, και μάθαμε πραγματικά πολλά, γιατί ο κύριος Μάρκου είναι ερευνητής σε αυτό το θέμα και από πολλά χρόνια το μελετά. Κύριε Μάρκου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας, κυρία Χατζή. Χαίρομαι που σας ακούω και πάλι. Και εμείς χαιρόμαστε και είπαμε να μιλήσουμε στους ακροατές για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, την Ρωσική Εκκλησία των Κατακομβών. Πείτε μας τι είναι και γιατί έχει σημασία, καταρχάς γιατί έχει σημασία να το γνωρίζουμε αυτό σήμερα, πώς θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με το σήμερα. Με το σήμερα και την ουσία που πρέπει να πάρουμε από αυτό το μάθημα, ας πούμε. Κυρία Χατζή, είπαμε ότι αυτή την περίοδο, τη χρονική, έχουμε κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας, των Έλληνων Ορθοδόξων, με τη Ρωσική Εκκλησία.
είναι τα τελευταία 2 χρόνια, 3 σχεδόν, είναι η απονομή από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης του αυτοκεφάλου στην Ουκρανία, την οποία δεν δέχθηκε η Ρωσική Εκκλησία και προχώρησε σε διακοπές κοινωνίας τόσο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη όσο και με όσους άλλους προκαθημένους αναγνώρισαν ή πρόκειται να αναγνωρίσουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη έχει διακόψει κοινωνία με το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, την Εκκλησία της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κύπρου. Αυτές οι 4 έχουν αναγνωρίσει το αυτοκέφαλο. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία της Ρωσίας έκανε μια εισπίδηση στην Αφρική, που είναι κανονικό έδαφος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, και αρχίζει το πράγμα και περιπλέκεται. Ήρθε λοιπόν και ο πόλεμος που είναι το τελευταίο δεκαήμερο, 12ήμερο πόσο είναι, και περιέπλεξε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και είχαμε πει στην αρχή της παρουσιάσεως του βίου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, που έγινε σε 2 συνέχειες, όπως γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας, να παρουσιάσουμε ρωσικά θέματα, τόσο ώστε ο λαός μας να ξέρει περί τίνος πρόκειται, να μην έχει δηλαδή μια θολή εικόνα, να ξέρει ακριβώς τι έγινε και τι δεν έγινε. Το θέμα τώρα της Ρωσικής Εκκλησίας των κατακομβών μας ενδιαφέρει, γιατί ουσιαστικά είναι μια πολύ σημαντική σελίδα του μαρτυρολογίου της Οικουμενικής Εκκλησίας, της ανά τον κόσμο Εκκλησίας και όχι μόνο της Ρωσικής. Με ρωτήσατε προηγουμένως τι σημαίνει ο όρος αυτός. Ναι. Όταν ακούμε κατακόμβες, εμείς οι Έλληνες ειδικά, ο νους μας πηγαίνει στη Ρώμη, και εδώ στη Μήλο που έχουμε κατακόμβες, και είναι υπόγειες στοές όπου στους διαδρόμους δεξιά και αριστερά κάθετα υπάρχουν τάφοι, όπου οι χριστιανοί των 3 πρώτων αιώνων, διωκόμενοι από τους Ρωμαίους, κατέφευγαν για να θάψουν τους νεκρούς τους και να τελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Σε κάθε κατακόμβη υπάρχει και ένας ναός. Αυτό πηγαίνει, εκεί πηγαίνει η σκέψη μας αρχικά όταν ακούμε κατακόμβη. Για να κλείσουμε το θέμα, κατακόμβες υπάρχουν και στο Κίεβο, το οποίο είναι τόσο επίκαιρο αυτές τις μέρες, είναι η λάβρα των σπηλαίων του Κιέβου, όπου οι πατέρες εκεί από το 10ο αιώνα και μετά, πολλοί από αυτούς επέλεξαν μια πολύ ακραία και επώδυνη μορφή ασκήσεως. Ποια δηλαδή ήταν αυτή? Ήταν ένας λόφος με μαλακό έδαφος και ελάξευσαν, σκάλισαν διαδρόμους πολύ μακρύ μεγάλους, δηλαδή φτάνουμε και τα 400 μέτρα, και δεξιά και αριστερά σκάλισαν όχι τάφους αλλά μικρά κελιά, όπου οι πατέρες έμπαιναν μέσα εφόρου ζωής, η πόρτα ήταν πάντα κλειστή, δεν υπήρχε φως, δεν υπήρχε επαφή με τον έξω κόσμο, υπήρχε ένα πολύ μικρό παραθυράκι για έναν στοιχειώδη αερισμό, και εκεί ο μοναχός, ο έγκλειστος, ήταν ενώπιο με το Θεό, προσήφχετο, κάθε μέρα του έβαζαν από μία θηρίδα το ψωμάκι του και το νεράκι του και με αυτό συνετηρείτο. Και αν για διάστημα εβδομάδος δεν το άγγιζε ο έγκλειστος το ψωμί και το νερό, σήμαινε ότι είχε πεθάνει, οπότε η πόρτα χτιζότανε και το κελί γίνονταν τάφος. Μάλιστα. Και όταν αυτό πέρασαν πλέον... επαναλάβουμε ποια εποχή... Αυτό ξεκινάει από το 10ο αιώνα και προχωρεί και όλους τους επόμενους. Μέχρι... Μέχρι και τον 16ο, τον 17ο έχουμε εγκλείστους. Αλλά ο κύριος όγκος των εγκλείστων πατέρων είναι οι πρώτοι αιώνες, από τον 10ο μέχρι τον 13ο περίπου. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα όμως? Κάποια στιγμή άνοιγαν τα κελιά αυτά και στις περισσότερες των περιπτώσεων έβρισκαν μέσα αδιάφθορους τους πατέρες που είχαν ασκηθεί εκεί. Μια και θίγουμε αυτό το θέμα και το Κίεβο είναι τόσο επίκαιρο λόγω του πολέμου και των δεινών που υφίσταται, και θέλω να πιστεύω και εύχομαι ότι η λάβρα των σπηλαίων δεν θα έχει πάθει το παραμικρό, γιατί αλλημονό μας αν είναι στρατιωτικός στόχος. Μάλιστα. Μόνο οι Γερμανοί το κάνουν αυτό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το έκαναν χάρη... στόχο δηλαδή? Ναι, είχε στοχοποιηθεί από τους Γερμανούς. Το καθολικό της Μονής, ο περίφημος ναός της Κοιμήσεως, ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς. Μάλιστα. Και μετά πλέον την λήξη του πολέμου ξανάρχισε πάλι η ανοικοδόμηση.
Το σημαντικό, κυρία Χατζή, είναι το εξής, ότι στις κατακόμβες της Λαύρας των Σπηλαίων σώζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε 118 αδιάφθορα λείψανα οσίων πατέρων. Αυτό είναι πέραν αυτών σώζονται και 31 ευωδιάζουσες κάρες. Μάλιστα. Κάποιες από τις οποίες έχουν αποδοθεί σε Αγίους, κάποιες άλλες είναι σε ανωνύμους, δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο κοιμηλιακός θησαυρός εκεί. Στο Κίεβο αυτά. Στο Κίεβο, μάλιστα. Στο Κίεβο, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα μας. Η Ρωσική Εκκλησία των Κατακομβών δεν έχει κάποια σχέση με τις κατακόμβες που μιλήσαμε. Ο όρος κατακόμβες είναι για μας τους Έλληνες. Εμείς πρώτοι οι Έλληνες χρησιμοποιήσαμε αυτό τον όρο. Για τους ίδιους τους Ρώσους, η Εκκλησία των Κατακομβών είναι η Εκκλησία του Πατριάρχου Τίχωνος. Έτσι λέγεται. Mm. Των Τιχωνητών. Θα πούμε ποιος ήταν και γιατί ονομάστηκε. Μάλιστα. Να τα πούμε. Βεβαίως. Σε κάποιες μικρές περιπτώσεις, λίγες περιπτώσεις, υπήρξαν και κατακόμβες του τύπου που περιγράψαμε, όταν κάποιος, για παράδειγμα, μετέτρεπε το υπόγειο του σπιτιού του σε ναό, σε ευκτήριο οίκο, και για να μπει κανείς εκεί για λόγους ασφαλείας έπρεπε να περάσει έρχοντας κάποιο λαγούμι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Όταν λοιπόν λέμε, για να συνεννοούμεθα, Ρωσική Εκκλησία των Κατακομβών, εννοούμε κάθε παράνομη για το σοβιετικό καθεστώς εκκλησιαστική δραστηριότητα. Εδώ εκ προημίου θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και τους ακροατές και να επαναλάβω αυτό που κατ' επανάληψη έχω επαναλάβει σε άρθρα μου και σε δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό το θέμα, διότι το μελετώ, όπως σας είπα και προηγουμένως, από το 1979. Η συζήτηση που κάνουμε και η παρουσίαση των στοιχείων που κάνουμε δεν έχει κανέναν πολιτικό χαρακτήρα. Απολύτως κανένα. Ναι, είναι κατανοητό αυτό. Έτσι. Έχουμε όμως ένα ιστορικό δεδομένο. Mm-hmm. Ότι η Ρωσική Επανάσταση του 17, η Επανάσταση των Μπολσεβίκων και στη συνέχεια το Σοβιετικό καθεστώς ήταν εξορισμού, λόγω ιδεολογίας, εχθρικό προς τη θρησκεία. Έτσι. Εδίωξε τη θρησκεία γενικά, όλες δηλαδή, αλλά κατά κύριο λόγο και με ιδιαίτερο μένος την Ορθοδοξία στη Ρωσία. Οπότε για αυτές τις κατακόμβες θα μιλήσουμε, έτσι, από το 17 λοιπόν, και μετά. Από το 17 και μετά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Γίνεται η Ρωσική Επανάσταση. Το σύνθημα είναι ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Εγώ θα ρωτήσω τώρα, πώς φύγαμε από το όπιο του λαού και φτάσαμε το όπιο να είναι η θρησκεία του λαού σήμερα. Έτσι. Τεράστιο το θέμα, καταλαβαίνετε. Πολύ, πολύ σωστή. Ακριβώς. Δηλαδή, πολύ να το πω πάλι πιο απλά, πώς δεν το αντελήφθη κάποιος από τους ακροατές μας. Είπαμε, ο Μάρξ είπε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού και σήμερα φτάσαμε εμείς να είναι το όπιο η θρησκεία του λαού. Μάλιστα. Έτσι. Να χρειαζόμαστε δηλαδή τα ναρκωτικά για να ισορροπήσουμε. Κάθε είδους όπιο. Κάθε είδους εξάρτηση. Λοιπόν. Μάλιστα. Εφόσον αυτό ήταν το σύνθημα της Επαναστάσεως, ήταν φυσικό ότι απέναντι θα ευρίσκονται οι χριστιανοί. Και προχωρώντας ο ηγέτης της Επανάστασης, ο Λένιν, ήδη από το 18 που προχώρησε στο χωρισμό εκκλησίας και κράτους και άρχισε να δημιουργείται το πρώτο Σοβιετικό Σύνταγμα, ίσως φανεί παράξενο σε πολλούς των ακροατών μας, αλλά η εκκλησιαστική δραστηριότητα μπήκε μέσα στο Σύνταγμα ως παράνομη δραστηριότητα, ως αντισοβιετική δραστηριότητα. Είναι το άρθρο 19. Δηλαδή, εφόσον το σχολείο ήταν άθρησκο και τα παιδάκια δεν εδιδάσκοντο κάτι σχετικά με τη θρησκεία και τολμούσε μια γιαγιά, ένας παππούς ή ένας πατέρας, μια μάνα να πει κάτι στο παιδί του θρησκευτικού και εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, αυτός ο πατέρας είχε εγκληματίσει απέναντι του Σοβιετικού Συντάγματος, είχε προσκρούσει στο άρθρο 19. Και έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεων που γονείς συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν. Πολλοί από αυτούς μπήκαν στα ψυχιατρία, γιατί προχωρώντας η Επανάσταση και αφού σταθεροποιήθηκε, θεώρησε τους χριστιανούς ως επικίνδυνους για την κοινωνία, άρα ή τους εκτοπίζεις σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως από όπου δεν θα γυρίσουν ποτέ, ή τους κλείνει σε μια ψυχιατρική κλινική
για να δείξεις και στην κοινωνία που δημιουργείς ότι ξέρεις αυτή είναι επικίνδυνη για το μοντέλο κοινωνίας και ανθρώπου που δημιουργούμε. Οπότε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δεν του επιτρέπεται να ασκήσει ελεύθερα τα καθήκοντά του, που βλέπει τις εκκλησίες του να ανατινάστονται, που βλέπει τα λείψανα των Αγίων του να διακομωδούνται και να καταστρέφονται, που βλέπει τους ιερείς κατά χιλιάδες να συλλαμβάνονται, να εξορίζονται και να εκτελούνται, αυτός ο άνθρωπος αναγκαστικά θα καταφύγει σε παράνομη προς το καθεστώς δραστηριότητα. Δηλαδή, θα αρχίσει να τελεί τα καθήκοντά του τα θρησκευτικά σπίτι του. Οπότε, έτσι, ο ακριβής όρος που περιγράφει την Εκκλησία των Κατακομβών είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, η κατοίκον Εκκλησία. Όταν είσαι σπίτι σου και έχεις ομοφωνία με την σύζυγο, το σύζυγο, τους άμεσους συγγενείς, είσαι μία ενορία των 3, 4, 5 ή 10 ατόμων. Δεν μπορεί να μπει τόσο βαθιά το κράτος και να σε ελέγξει αν έκανες απόδειπνο ή αν διάβασες χαιρετισμούς. Όταν όμως αυτό αποκαλυφθεί και θα αποκαλυφθεί από κάποιο παιδάκι που δεν ξέρει τι πρέπει να κρύψει και τι όχι, θα υπάρξουν συνέπειες. Αυτή λοιπόν η κατοίκον Εκκλησία αρχίζει και λειτουργεί, μπορώ να πω, από την πρώτη στιγμή της Επαναστάσεως. Και είναι συνδεδεμένη με το τεράστιο κεφάλαιο των Ρώσων νεομαρτύρων. Κυρία Χατζή, τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας έχουν βγει κατά κύριο λόγο μετά την πτώση του καθεστώτου το 89-91. Τότε λοιπόν, όπως στο δυτικό κόσμο, όπως γνωρίζουμε, ανοίγουν τα αρχεία του Foreign Office, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας, μετά από 30 χρόνια, δηλαδή αν συμβεί τώρα ένα γεγονός, μετά από 30 χρόνια θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη όταν δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα που το αφορούν. Έτσι και στην περίπτωση της Σοβιετικής Ενώσεως με την κατάρρευση. Άνοιξαν αρχεία της μυστικής αστυνομίας, της ΚΑΓΚΕΜΠΕ δηλαδή, άνοιξαν τα αρχεία των Δήμων, των Κημητηρίων και άρχισαν να βγαίνουν στοιχεία, τα οποία ήταν συγκλονιστικότατα. Δηλαδή υπάρχει περιοχή, ένα πρώτο θα σας πω, στη Μόσχα, το Μπούτοβο, όπου αποκαλύφθηκε ή ανακαλύφθηκε ομαδικός τάφος 12.500 κληρικών. Πολύ μεγάλο το... Τεράστιο το νούμερο. Το νούμερο, ναι. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 17 κατά την Επανάσταση υπήρχαν στην Ρωσία περίπου 120.000 κληρικοί και από αυτούς μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν επιβιώσει λιγότεροι των 10.000, μιλάμε για μια φθορά της τάξης του 90%. Mm. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι κληρικοί εννοώ, όταν δεν έχουν συλληφθεί, όταν δεν βρίσκονται στην εξορία ή σε ένα στρατόπεδο, είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν την ενορία τους εφόσον κλείνει, εφόσον αλλάζει χρήση ο ναός, εφόσον ανατινάσεται, και πλέον να βρουν μια δουλειά να ζήσουν αυτοί και η οικογένειά τους. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα δίκτυο μυστικών ιερέων, δηλαδή καλείς στο σπίτι σου έναν ηλεκτρολόγο να σου φτιάξει τον πίνακα της ΔΕΗ, του ρεύματος, και αυτός είναι μυστικός ιερέας. Και το ξέρεις και το ξέρει. Έρχεται λοιπόν ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος είναι ιερέας, και σου κάνει το μυστήριο που χρειάζεται. Αυτά τα έχουν επισημάνει οι Σοβιετικοί ήδη από την εποχή της εξουσίας τους και πιστοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο μετά την πτώση. Να αναφέρω ότι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος Σοβιετικός Πρόεδρος, βαπτίστηκε από τη γιαγιά του στο σπίτι σε μια πλαστική λεκάνη, όπως ο ίδιος έχει γράψει τα απομνημονεύματά του, σε ανύποπτο χρόνο όταν ήταν μωρό. Δεν τον βάπτισε ένας επίσημος ιερεύς από αυτούς που ήξερε το καθεστώς. Τον βάπτισε ένας ιερεύς κατακομβήτης, παράνομος εντός πολλών εισαγωγικών. Έτσι. Ακούω μέχρι εδώ τις ερωτήσεις σας για να μην φορτώσουμε τους ακροατές. Όχι, μα είναι μία σειρά γεγονότων που τα ακούμε με ανοιχτά αυτιά, ας πούμε, και χαιρόμαστε που υπήρξε αυτή η εκκλησία. Ποιος τα καταγράφει αυτά, κύριε Μάρκο? Ποιος τα καταγράφει? Οι περισσότεροι από τους νεομάρτυρες επισκόπους, γιατί θα πρέπει να ανοίξουμε και αυτό το θέμα εδώ, ήταν περί τους 100 οι επίσκοποι όταν έγινε η Επανάσταση. Από αυτούς μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν εξολοθρευτεί 70.
έχουν γράψει τύπου απομνημονευμάτων, τύπου πρακτικών, ό,τι τους αφορούσε, ό,τι έχει συμβεί. Και επίσης σας είπα τα αρχεία. Τα αρχεία δηλαδή, αν σας πω ότι υπάρχουν τα πρακτικά των ανακρίσεων, δεν ξέρω αν τα κρατάμε στην Ελλάδα, αν ανακρίνουμε έναν κρατούμενο και κρατάμε πρακτικά το φάκελό του δηλαδή και για πόσο στην ασφάλεια, εκεί κρατήθηκαν πρακτικά και βρέθηκαν μετά από 70 χρόνια, όταν έπεσε το καθεστώς. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες αναφορές στο τι συνέβαινε και στο τι συνέβη. Υπάρχουν δημοσιεύσεις και αναλύσεις σοβιετικών υπευθύνων για αυτά τα θέματα προς τους ανωτέρους τους, που λέει ότι έχουμε δίκτυο μυστικών ιερέων οι οποίοι ντυμένοι σαν ταχυδρομικοί υπάλληλοι, σαν υπάλληλοι του σιδοδρόμου κτλ. Περιέρχονται όλη τη χώρα, δεν μπορεί κανείς να τους ελέγξει. Στα μπαγάζια τους υπάρχουν τα ιερατικά τους. Για παράδειγμα, οι ίδιοι, ας πούμε, η αστυνομία το αναφέρει αυτό, ότι όταν κάποιος πεθάνει και θέλει θρησκευτική κηδεία, κάτι που απαγορευόταν μέχρι το 89, θα τον ενταφιάσουν τον άνθρωπο κανονικά στο κημητήριο και θα πάρει σε ένα μαντίλι λίγο χώμα και θα ψάξει να βρει έναν ιερέα να το διαβάσει στο χώμα την εκκλησιαστική ακολουθία της κηδείας και θα πάει να το ρίξει πάνω στον τάφο. Ή για παράδειγμα, θα κάνει πολιτικό γάμο το ζευγάρι, αλλά τις βέρες θα τις πάρει κάποιος και θα τις πάει σε έναν ιερέα να ιερολογήσει το γάμο στις βέρες. Έναν ιερέα κατά κομβίτη όμως. Κατά κομβίτη εννοείται. Γιατί οι άλλοι, ας πούμε, ήταν κρατικοί. Τι ήταν αυτοί, ας πούμε. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο. Ένα πάρα πολύ δύσκολο και θα ήθελα οι ακροατές μας να μην βγάλουν βιαστικά συμπεράσματα. Ναι. Αθεϊστική αυτή λέλαπα κατά της Εκκλησίας διακρίνεται σε χρονικά στάδια. Η πρώτη πενταετία, 17-22, είναι η πενταετία που ο άθεος νομίζει ότι με το διωγμό και με τη δίμευση της περιουσίας θα καταστήλει την Εκκλησία. Αυτό δεν γίνεται. Για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι ο διωγμός χαλιβδώνει το χριστιανό, τον κάνει ακόμα πιο δυνατό. Και επίσης η δίμευση της περιουσίας, τι κάνει, απαλλάσσει την Εκκλησία από τα τυχόν καιροσκοπικά μέλη της. Δηλαδή υπήρχαν στον χώρο της Εκκλησίας άνθρωποι που το είδαν, να το πω απλά, πρίγκιπες. Μάλιστα. Και έχει υποθεί αυτό. Ο επίσκοπος είναι ο πρίγκιπας, ο εκκλησιαστικός πρίγκιπας, με προνόμια κλπ. Αυτός λοιπόν όταν χάσει το οικονομικό του υπόβαθρο καταραίει και εξαφανίζεται. Τελικά κάναν καλό στην Εκκλησία αυτά τα 5 πρώτα χρόνια. Σωστή. Οπότε αρχίζει ένα δεύτερο σχέδιο. Αρχίζει το διέρη και βασίλευε. Την Εκκλησία λοιπόν θα τη ρίξουμε με τα σχίσματα. Δημιουργούν λοιπόν οι Σοβιετικοί μια πρώτη δική τους Εκκλησία. Άνθρωποι να συνεργαστούν βρίσκονται σε όλες τις καταστάσεις όπως ξέρετε. Σωστή. Είναι λεγόμενη ζωντανή Εκκλησία, η οποία αναγνωρίζει το Σοβιετικό καθεστώς, η οποία προχωρεί σε φοβερές καινοτομίες, δέχεται εγγάμους επισκόπους, δέχεται δεύτερο γάμο των ιερέων, τον εγχειρία, δέχεται διαζύγιο των ιερέων, δηλαδή πολλά πράγματα. Και τελικά, επειδή απέναντί της υπάρχει ο Πατριάρχης Τύχων, ο Άγιος Πατριάρχης Τύχων, καταραίει μετά από 6-7 χρόνια. Το ζητούμενο σε όλη αυτή την περίοδο ήταν να συνεργαστεί η κορυφή της Εκκλησίας, να συνεργαστεί ο Πατριάρχης. Ο Τύχων όμως ήταν χαλίβδινος. Όχι μόνο δεν συνεργάστηκε, αλλά προχώρησε και σε αφορισμό, σε ανάθεμα. Mm. Γιατί? Για τα εγκλήματα που κάνετε, εσείς που είστε βαπτισμένοι, γιατί τότε οι Μπολσεβίκοι βαπτισμένοι ήταν. Σωστά. Μετά καταργήθηκαν αυτά. Σας αφορίζω. Λοιπόν, δεν συνεργάστηκε ο Τύχων. Και το θέμα ήταν ότι υπέστη πολλές δολοφονικές απόπειρες. Ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση για να μπει κάποιος άνθρωπος δικός του, του χεριού. Τελικά ο Τύχων δηλητηριάστηκε στις 25 Μαρτίου του 1925. Και μέσα σε 2 χρόνια, μέχρι το 1927, προσφέρθηκε από την αθεϊστική εξουσία ο θρόνος της Μόσχας, υπό την μορφή του τοποτηρητού, σε όλη την ιεραρχία σχεδόν. Και όλοι, μα όλοι, αντέδρασαν και δεν το δέχτηκαν, γιατί ήξεραν τι σήμαινε.
Βρέθηκε λοιπόν ένας, ο Μητροπολίτης Σεργίος, ο οποίος δέχτηκε και όταν κυκλοφόρησε το 1927 τη διακήρυξή του, σύμφωνα με την οποία αναγνώριζε το σοβιετικό καθεστώς από Θεού, ότι θέτει σε εφαρμογή το κοινωνικό πρόγραμμα του Ευαγγελίου κλπ. Κλπ. Προκάλεσε σχίσμα τεραστίων διαστάσεων. Λιγότεροι από 10 ήταν οι επίσκοποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Και τότε δημιουργήθηκε αυτό που είπατε στην αρχή. Ο κατακομβήτης παπάς που δεν τον ξέρει κανείς και ο επίσημος, ο οποίος είναι άνθρωπος του καθεστώτος, και προσέξτε, έχει περάσει στον ποινικό κώδικα ότι ό,τι ακούσει ο παπάς στην εξομολόγηση και αφορά το καθεστώς, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει στην αστυνομία. Το αποκορύφωμα. Ποιος είναι δυνατόν τώρα λοιπόν να πάνε εξομολογηθεί? Έτσι είναι. Ποιος? Καταλάβατε. Και για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι. Εκτός από κάποιους αφελείς ανθρώπους, έτσι, που θα υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι. Θα πάνε να εξομολογηθεί πράγματα που αφορούν το καθεστώς. Αμαρτίες θα πάνε να πει ο απλός ανθρωπάκος. Αλλά και όλο και κάποιες πληροφορίες θα μαζεύονταν μπορούν μέσα να και από αυτό. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, αυτό δεν είναι πρώτη επινόηση των Σοβιετικών. Αυτό το θεσμοθέτησε το 1725 ο Μέγας Πέτρος. Για πείτε μας. Απαγόρευσε στους μοναχούς να έχουν στο κελί τους χαρτί και μελάνι, γραφική ύλη. Ήθελε τους μοναχούς να ασχολούνται μόνο με τα σιτηρά και με τα βοήδη και όχι με τα γράμματα. Ναι. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Και η δεύτερη παράγραφος του νόμου του ήταν όταν ο πνευματικός ακούσει κάτι που αφορά το κράτος, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει. Από το Μέγα Πέτρο ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και έχουμε τώρα τους Σοβιετικούς που το θεσμοθετούν. Οπότε το σχίσμα έγινε. Οι επάνω, οι επίσημοι, οι ανεγνωρισμένοι, οι ελάχιστοι και οι κάτω που είναι άπειροι. Υπάρχει το 46 προς 50 κάτι που ανέλαβε ο Κρουτσόφ την ηγεσία. Υπάρχει μία στατιστική, θα λέγαμε, του ίδιου του Σοβιετικού κράτους που λέει ότι θρησκεύουν περίπου 100 εκατομμύρια Ρώσοι, από τους οποίους τα 48 βρίσκονται στο Πατριαρχείο, το Σοβιετοποιημένο, και τα 52 στις κατακόμβες. Αυτούς δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Μάλιστα. Να σας θυμίσω ότι ο Κρουτσόφ είναι ο ηγέτης εκείνος επί των ημερών του οποίου καταρχήν κηρύχθηκε ένας φοβερός διωγμός κατά της Εκκλησίας και εκ δευτέρου θυμάστε το θαύμα του Αγίου Νικολάου που κάποια κοπέλα μοντέρνα και μεγαλωμένη με αυτές τις ιδέες πήρε την εικόνα του Αγίου και άρχισε να χορεύει με αποτέλεσμα να πετρώσει, να παγώσει και να μείνει 127 ναι. μέρες όρχια στη μέση του δωματίου παγωμένη. Ναι, χωρίς τροφή, χωρίς θυμίστε νερό. Θυμίστε μας πότε έγινε αυτό. Αυτό κύριε πρέπει, Μάρκο. Για να είμαι ακριβής, μεταξύ 49 και 53. Μάλιστα. Έχει βγει και ταινία καταρχήν. Μάλιστα. Είναι το θαύμα. Το θαύμα. Η ταινία το θαύμα. Και στο τέλος της ταινίας ο ίδιος ο Κρουτσόφ επισκέπτεται το σπίτι αυτό και τη βλέπει και δίνει εντολή να κλειστεί στο ψυχιατρίο. Και από τις τελευταίες λέξεις της ταινίας είναι «Έτσι θα οικοδομήσουμε το σοσιαλισμό». Δηλαδή έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια από την Επανάσταση και είμαστε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Mm. Λοιπόν, μέσα σας δίνω έτσι αυτό το ομιχλώδες τοπίο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το τοπίο είναι υποχρεωμένος ο χριστιανός που θέλει να ζήσει κατά Χριστόν να σηκώσει όχι έναν αλλά πολλούς θαυτούς. Και σας είπα προηγουμένως. Έτσι όλοι αυτοί οι, συγγνώμη σας διακόπτω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήθελαν να είναι αληθινοί απέναντι στην Εκκλησία, ας πούμε, να βρίσκονται αληθινά μέσα στο χώρο της πίστεως, το έκαναν κρυφά. Ναι, βέβαια. Παράνομα. Γιατί εάν βρισκόταν κάποιος από τους κατακομβήτες ιερείς ή θρησκευόμενος κάποιος, τι θα γινόταν? Υπήρχαν κυρώσεις? Κοιτάξτε, το είπα και προηγουμένως, να το επαναλάβω. Υπήρχε το άρθρο 19. Όλα αυτά για τα οποία μιλάμε είναι αντισοβιετική δραστηριότητα. Συλλαμβάνεσαι, ανακρίνεσαι, φυλακίζεσαι, εξορίζεσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο μεγάλος ο Αλέξανδρος Σαλζενίτσιν, το Νόμπελ Λογοτεχνίας, σας υπενθυμίζω, έχει γράψει ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα με τον τίτλο «Αρχιπέλαγος Γκούλακ». Είναι το αρχιπέλαγος, οι νησίδες δηλαδή, των στρατοπέδων
εργασίας ή συγκεντρώσεως σε όλη τη Σοβιετική Ένωση και αναφέρει συγκλονιστικότατες μαρτύριες. Το τι συνέβαινε. Εγώ προσωπικά που σας ομιλώ, δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα «Δεν ασχολούμαι με την Εκκλησία των Κατακομβών». Μάλιστα. Δεν συνέβη αυτό. Συνέβη πολύ κάτι σωστά. Άλλο. Το 1979 ήρθε στην Ελλάδα ένας μοναχός και θεολόγος των Κατακομβών, ενδεχομένως και μυστικός επίσκοπος. Ήταν ο πατήρ Αντώνιος Αλεξάνδροβιτς Τσέρνοφ, ο οποίος μετά πήρε και το αγγελικό σχήμα και ονομάστηκε Επιφάνιος Μοναχός. Εγώ τότε συνεργαζόμουν με ένα εκκλησιαστικό περιοδικό και λόγω της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, μέσω διερμηνέως βεβαίως, γιατί ο πατήρ Επιφάνιος δεν μιλούσε τα αγγλικά, του πήρα μια ογκοδέστατη και πολύ μεγάλη συνέντευξη. Και κατά κάποιον τρόπο απέκτησα και ένα ηθικό δικαίωμα στα κείμενα που έβγαζε. Το αρχείο μου είναι τεράστιο. Οι πληροφορίες που έδωσε ήταν καταπληκτικές. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει από τη σχολή Ευελπίδων τη Ρωσική, βρίσκεται σε διαφόρους τόπους εξορίας και ξαφνικά το 1958 μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως διαπιστώνει ότι υπάρχει η Εκκλησία των Κατακομβών. Με ιεραρχία, με κλήρο, με μοναχικά τάγματα. Δηλαδή έχουμε επανέλθει στην πρωτοχριστιανική απλότητα. Ο επίσκοπος δεν φοράει καν τίποτα διακριτικό. Έχει γενιάδα γιατί είναι το συνήθειο των Ρώσων να αφήνουν γένεια. Ο μοναχός δεν φοράει ράσα, μπορεί να είναι νοσοκόμος, μπορεί να είναι κυπουρός, μπορεί να εργάζεται σε ένα κρατικό αγρόκτημα. Είναι όμως μοναχός. Είναι η μοναχή των πολυκατοικιών και των διαμερισμάτων. Κυρίως στα νοσοκομεία οι γυναίκες. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Βρήκαν κυρίως... τρόπο οι άνθρωποι λοιπόν. Ναι, βρήκαν τρόπο. Γιατί όπως λέει και ο λαός μας, χαράστα, δεν κάνουν τον παπά. Αν θέλεις να ζήσεις ως μοναχός, δεν είναι απαραίτητο να έχεις και την εξωτερική ενδυμασία του μοναχού κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μπορεί να είναι η άσπρη μπλούζα του γιατρού της νοσοκόμας. Εφόσον διώκονται οι άνθρωποι, έπρεπε να... το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Ξέρει κι άλλο μονοπάτι, ακριβώς έτσι έγινε. Αλλά επιτρέψτε μου να επανέλθω. Σας είπα στην αρχή ότι με την Εκκλησία των Κατακομβών είναι συνυφασμένο το τεράστιο θέμα των Ρώσων νεομαρτύρων. Το 1991 εγώ προσωπικά συνάντησα εδώ στην Αθήνα έναν προθιερέα από το Κούρσκ, τον πατέρα Λεύ, Λεωνίδα δηλαδή. Λεύ Αλεξίεφ λέγεται. Ήταν γεροντάκι πια. Και πάλι υπομορφή συνεντεύξεως, πολύ όρισα αυτή τη φορά, πήρα κάποια στοιχεία και μου έκανε εντύπωση το εξής. Μου είπε, κύριε Μάρκου, ξέρετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε το 1991, στην Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει Ρώσος που να βίωσε την Αγία Ρωσία. Δηλαδή, από τη μία τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από την άλλη τα θύματα των εσωτερικών διωγμών και τα θύματα της Μεγάλης Πείνας, είχαν περάσει πλέον στην αιωνιότητα όλοι οι άνθρωποι που ζήσαν το 10, το 17 και ήξεραν για τι πράγμα μιλάμε. Όλοι οι άλλοι ήταν η νέα φουρνιά, που είχε μεγαλώσει με τις κομμουνιστικές ιδέες, που είχε μεγαλώσει με αυτή τη διαπαιδαγώγηση. Όλα τα παιδιά είχαν περάσει από την Κομσομόλ, την κομμουνιστική νεολαία, δηλαδή από τον Ήπιο και πάνω. Δηλαδή μπορούσες να τους μιλήσεις για Χριστό, για Εκκλησία και δεν θα σε καταλάβαιναν γιατί πράγμα θες να τους πεις. Κι όμως, ερίστον παρόλο, πέφτοντας το καθεστώς, αυτά ακριβώς τα παιδιά τα τότε έκαναν τους ομαδικούς θρησκευτικούς γάμους, αν θυμάστε ως έγκριτη δημοσιογράφος, που μας έδειχναν τα διεθνή πρακτορία, 100 ζευγάρια στην Εκκλησία. Έτσι. Αυτά τα παιδιά δεν είναι από το 89 και μετά. Αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν από το 60 και μετά. Μεγάλωσαν με αυτές τις αρχές και καταραίοντας το καθεστώς, υιοθέτησαν τον χριστιανικό τρόπο ζωής και το εξέφρασαν με ένα δημόσιο μυστήριο. Ομαδικές βαπτίσεις, ομαδικούς γάμους. Λοιπόν, υπάρχει το τεράστιο, επαναλαμβάνω, θέμα των νεομαρτύρων. Ναι. Συνολικά, ναι, οι νεομάρτυρες στη Ρωσία συμποσούνται, χωρίς τα στοιχεία να είναι ακριβή, να το διευκρινίσω, στα 23 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι τεράστιο αυτό, το νούμερο. Ναι. Να υπενθυμίσω στην αγάπη σας και στους ακροατές μας ότι οι τρεις αιώνες των ρωμαϊκών διωγμών μας έχουν δώσει 11 εκατομμύρια γνωστούς μάρτυρες. Ομαδικά μαρτύρια ή και ατομικά. Λοιπόν, 11 εκατομμύρια σε 3 αιώνες, 23 εκατομμύρια σε 70 χρόνια. Κάντε μόνοι σας την αναγωγή.
Βέβαια. Είναι τεράστιο το νούμερο. Και επειδή το λέμε εντελώς θεωρητικά, επιτρέψτε μου να πω 2-3 παραδείγματα για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Θα αναφερθούμε λοιπόν δύο λίγων στην περίπτωση της νεομάρτυρος Λιδίας, η οποία μαρτύρησε στην πόλη Ούφα της Σιβηρίας το 1929. Μάλιστα. Η Λιδία λοιπόν ήταν μια νέα κοπέλα, 31 ετών, ήταν υπάλληλος της δασικής υπηρεσίας και ανήκε στις κατακόμβες. Και εξέφραζε και την πίστη της και με τον εξής απλό τρόπο. Στη γραφομηχανή της, του γραφείου της, πληκτρολογούσε το Πάτερ ημών σε αντίτυπα. Θυμάστε, τότε ήταν το καρμπόν. Βέβαια, δεν υπήρχε βέβαια. Δυνατότητα κάποιες άλλες αναπαραγωγής. Και αυτό το Πάτερ ημών το έδιδε κρυφά σε αυτούς που ήθελαν να το έχουν. Εδώ να βάλω μια ανατελεία. Ο συγχωρεμένος ο δεσπότης της Δημητσάνας και διαπρεπής καθηγητής μας της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιερεμίας ο Φούντας, τον οποίο τον είχαμε εδώ στην πόλη μας ιεροκήρυκα ως αρχιμανδρίτη, κάποια στιγμή μου κάνει μια χειραψία και μου βάζει κάτι στο χέρι και το ανοίγω και ήταν το Καταλουκάν Ευαγγέλιο σε διαστάσεις 3 εκατοστά ύψος προς 2 πλάτος. Μου λέει, σας το δίνω με τον ίδιο τρόπο που διαδίδεται και δίδεται στη Ρωσία. Δηλαδή, για να μην δει ο άλλος τίποτα, μέσα στο χέρι, μέσα στην παλάμη, ένα ευαγγελιάκι χάρτινο, πολύ ευτελούς αξίας το χαρτί, διαστάσεων 3x2. Η Λιδία λοιπόν πληκτρολογεί το Πάτερ ημών. Ναι. Πληκτρολογεί το Πάτερ ημών. Και όταν αυτό το χαρτάκι σε 1, 2, 3 περιπτώσεις πέφτει στα χέρια της αστυνομίας, αρχίζει ένας εξονυχητιστικός έλεγχος ποιος είναι αυτός που κάνει αυτό το έγκλημα κατά του καθεστώτος. Και ένας αστυνομικός πανέξυπνος και πονηρός διαπιστώνει ότι το κάπα στο πληκτρολόγιο έχει μία σπασμένη κεραία και ψάχνουν όλες τις γραφομηχανές της πόλεως. Όταν πλέον βρέθηκε το σπασμένο κάπα στην γραφομηχανή της Λιδίας πάνω στο γραφείο της, βρήκαν τον μεγάλο ένοχο. Την συνέλαβαν. Και αρχίζει η ανάκριση. Έφαγε πάρα πολύ ξύλο, της έσπασαν δόντια, της εξάρθρωσαν τις αρθρώσεις, φοβερός πόνος, ζητώντας να τους πει άλλα ονόματα μελών της Εκκλησίας των Κατακομβών. Αυτή δεν είπε τίποτα. Έλεγε μόνο το Κύριε Ιησού Χριστέ. Απολύτως τίποτα. Και όταν πλέον μετά από 2-3 μέρες εξαργυρητικών βασανιστήριων και ανακριτικών μεθόδων αποφάσισαν να την βιάσουν ομαδικά, επειδή δεν μπορούσαν μόνοι τους οι αστυνομικοί και χρειάζονταν βοήθεια, ζήτησαν τον στρατιώτη Φρουρό που ήταν απ' έξω από την αίθουσα των βασανιστήριων να έρθει να τους βοηθήσει. Όταν μπήκε μέσα ο στρατιώτης αυτός, Αλέξιος το όνομά του, σώζεται και το επώνυμο, και είδε την κατάσταση της κοπέλας, έβγαλε το περίστροφό του να την υπερασπιστεί. Μάλιστα. Βεβαίως ήταν μια άστοχη κίνηση, γιατί τον πυροβόλησαν οι άλλοι, έπεσε κάτω, έπεσε δίπλα της και γυρνάει και της λέει, Αγία του Θεού, πάρε με μαζί σου. Όταν άκουσαν αυτή την λέξη, αυτή τη φράση, αυτό το αίτημα, κατάλαβαν τι εννοούσε. Αυτός ήταν ένας σοβιετικός στρατιώτης, είχε μεγαλώσει με τις αρχές της Επανάστασης και ζητάει να τον πάρει μαζί της, δηλαδή ολισθεί στο σταυρό με τον Χριστό απέναντι. Ναι, αυτό. Και του λέει αυτή η Λιδία, ναι, θα σε πάρω. Μάλιστα. Αυτό τους προκάλεσε αμόκ, τους εκτέλεσαν και τους δύο επιτόπου και λίγο μετά ο Λοχίας που ήταν εκεί και συμμετείχε σε αυτή τη δολοφονία παραφρόνησε, Κύριλλος ονομάζονταν, γυρνούσε από πόλη σε πόλη και χωριό σε χωριό και εξομολογεί το δημοσία αυτό το έγκλημα μέχρι που τον εκτέλεσαν και αυτόν. Οπότε σήμερα στο Αγιολόγιο υπάρχει της νεομάρτυρος Λιδίας της εν Ούφα και των συμμαρτύρων αυτής Αλεξίου και Κυρίλου. Και αυτή την περίπτωση την έχει διακηρύξει ως Αγία και ως Αγίους και το Πατριαρχείο Μόσχας. Τέτοιες περιπτώσεις, βιβλία ογκοδέστατα. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι εδώ στο τέλος της εκπομπής μας αναφέρατε το συναξάρι της Λιδίας, της Αγίας αυτής ψυχής.
για να δούμε ότι παντού μπορούμε να δούμε νεομάρτυρες. Ναι, και παντού. Παντού, δηλαδή είναι φοβερό αυτό στον κόσμο τι συμβαίνει. Και έτσι στηρίζεται η πίστη. Για να ολοκληρώσουμε όμως, επειδή μείναν λίγα λεπτά. Ναι, η ναι. Εκκλησία των Κατακομβών δίνει τους νεομάρτυρες και νομίζω ότι μετά από αυτούς πρέπει πλέον να μην υπάρχει η Εκκλησία των Κατακομβών. Έτσι, και να έγινε, να πήγε σε όλο τον κόσμο, να βγήκε από τις κατακόμβες. Αυτό εννοώ. Κοιτάξτε, εδώ είναι μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη ερώτηση. Σήμερα υπάρχουν ομάδες χριστιανών που δεν αναγνωρίζουν το Πατριαρχείο Μόσχας, επειδή συνεργάστηκε με το καθεστώς. Βλέπουμε τώρα με άλλα θέματα και με άλλες καταστάσεις. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε στην περίοδο 1917-1989 και να κάνουμε δώρο στους ακροατές μας αυτή τη στιγμή, το τελευταίο εφόσον έχω ένα λεπτό. Επίσκοπος Σέργιος του Μπουζουλούκ. Μπουζουλούκ είναι Εύρα. Πόλη. Και ηγούμενος Στέφανος. 1934 τους ανακρίνει η μυστική αστυνομία και τους πιέζει να αναγνωρίσουν την σοβιετική εξουσία και την εκκλησία που έχει δημιουργήσει. Αυτοί οι πατέρες αρνούνται. Τους κλείνουν σε ένα δωμάτιο όπου υπάρχουν πεινασμένοι αρουραίοι. Ο επίσκοπος Σέργιος και ο ηγούμενος Στέφανος φαγώθηκαν ζωντανοί από τους αρουραίους. Και έρχεται το 1994, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος το χρόνο, το Πατριαρχείο Μόσχας και τους αναγνωρίζει ως μάρτυρες. Φοβερά πράγματα, κυρία Χατζή. Φοβερά. Ευτυχώς που καταγράφηκαν και μπορούμε τώρα να τα... Ευτυχώς που καταγράφηκαν, ευτυχώς που καταγράφηκαν. Να ευχηθούμε να έρθουν αυτές οι αδελφομαχίες και οι παρεξηγήσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, γιατί όλο και κάποια αφορμή θα υπάρχει. Την μια θα είναι η Ουκρανία, την άλλη θα είναι άλλα. Έτσι. Να ευχηθούμε να λήξει αυτός ο αδελφοκτόνος πόλεμος μεταξύ Ορθοδόξων λαών στην Ουκρανία, αυτό που γίνεται τώρα. Και να ευχηθούμε κάποια στιγμή να βιώσουμε τέλος πάντων ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, ότι έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στο όνομα που φέρουμε και στην πνευματική κληρονομιά που κουβαλάμε στις πλάτες μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς, κύριε Μάρκου, για όσα μας είπατε, τόσο σημαντικά πράγματα και σήμερα. Να είστε πάντα καλά. Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαθήματα ιστορίας που πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Ρωσική Εκκλησία των Κατακομβών. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντώνιο Μάρκου για όσα πολύτιμα μας είπε σήμερα. Και να πούμε ότι είναι ένας ερευνητής ο οποίος από το 1979 ερευνά αυτό το θέμα της Ρωσικής Εκκλησίας. Και όχι μόνο των Κατακομβών αλλά και άλλα. Πάει από το 10ο αιώνα και έπειτα. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Άγγελο Παπά που είχε την ρύθμιση του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάσχα Ρωμαϊκό είναι ο τίτλος μιας έκδοσης που περιλαμβάνει τα ωραιότερα πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με έναν πολύ όμορφο πρόλογο του Κώστα Γανωτή. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα πλούσιο ηχητικό δίσκο MP3 που περιλαμβάνει 8 ώρες αφήγησης την οποία είχα τη χαρά να κάνω και την τιμή. Η αφήγηση λοιπόν συνοδεύεται όμορφα από την υπέροχη μουσική του Στέφανου του Δορμπαράκη. Είναι μια πολύ όμορφη έκδοση που μπορείτε να κάνετε δώρο σε όσους αγαπάτε αλλά και στον εαυτό σας. Πάσχα Ρωμαϊκό από τις εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνο 5238 305 και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την αγάπη σας. Φίλοι μας, γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.